Χαίρετε. Επανερχόμενος λοιπόν σε ένα νέο βίντεο σας παρουσιάζω τη νέα μηχανή πατέ, τη μικρότερη που κατασκευάσαμε εδώ και αρκετό καιρό και έχουμε δοκιμάσει, η οποία απευθύνεται βέβαια στην αγροτική οικοτεχνία βιοτεχνία. Η παραγωγή της είναι μικρότερη από τη μεγάλη μηχανή που έχουμε παρουσιάσει, κυμαίνεται γύρω στα από 30 μέχρι 65 με 70 κιλά πάστα ελιά την ώρα, ανάλογα βέβαια με την ποιότητα της ελιάς, το μέγεθός της και τη σκληρότητά της και τη μάζα της. Η μηχανή λειτουργεί με την ίδια φιλοσοφία όπως σας είπα, είναι χαμηλή, η οποία μπορούμε να τροφοδοτήσουμε εύκολα με το τελάρο, με την κλούβα. Έχει αυξομοίωση στο τροφοδότημα με ποδία που ρίχνουμε μέσα τις ελιάς μας. Μείνουμε τις ελιάς και τροφοδοτείται αυτόματα με κοχλία λίγο-λίγο όσο θέλουμε εμείς. Έχει αυτόματη τροφοδότηση. Δηλαδή, γεμίζω το συλλόγο, βάζω προς τη μηχανή και κάνω τη δουλειά μου. Η κρέμα θα τρέξει εδώ από κάτω, στη συνέχεια τις λειτουργίες που θα δείτε, και το κουκούτσι με το φλούδι θα βγει εδώ απ' έξω στο καλάθι που έχουμε βάλει. Ξεκινάμε λοιπόν, η μηχανή σας λέω ότι είναι κατασκευασμένη από ξελοκύρωμα, παλοξύδωτο το χάλιβα με όλες τις προδιαγραφές που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση περί κατασκευής μηχανημάτων και έχει και αριθμό χιλιαστιμότητας κάθε μηχανημά μας, το οποίο αντικατοπτρίζει την ταυτότητα του μηχανήματος, τον παραλήπτη και τα σχέδιά του και τα ανταλλακτικά. Είναι καλυμμένα όλα τα πάντα από την επιχείρησή μας και ξεκινάμε λοιπόν να δείτε τη λειτουργία, την έξοδο της πάσας, την έξοδο του κουκούτσιου και στο τέλος πως ανοιγόμενοι το καπάκι συλλέγουν όλη την πάστα εξ ολοκλήρου από τη μηχανή η οποία μας παρήγαγε την πάστα. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν, βάζουμε μπρος το κιλό.
Έκαναμε ένα τμήμα, έτρεξε η πάστα κάτω όπως βλέπετε. Τα κουκούτσια πέσανε μέσα εδώ σε τα φλούδια. Και τώρα ανοίγουμε το καπάκι. Όταν έχουμε τελειώσει πλέον τη δουλειά, το μηχάνημα ανοίγεται εύκολα και πλένεται εύκολα. Το αποτέλεσμα, το οποίο το ρίχνουμε μέσα στο δοχείο μας, στο οποίο συλλέγουμε την πάστα. Και έτσι λοιπόν μπορούμε να μαζέψουμε την πάστα και σε όλα τα σημεία γύρω γύρω, όπως βλέπετε και εδώ έχει συγκεντρωθεί αρκετή πάστα, και αφού το ανοίξουμε να το καθαρίσουμε, να το πλύνουμε και μετά να συνεχίσουμε πάλι την περαιτέρω δουλειά που θέλουμε την επόμενη φορά. Μπορώ να κλείσω μετά το καπάκι αφού την πλύνω και να κάνω τη δουλειά μου όποτε θέλω εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ.